Μια άλλη απορία λέγει: και ήλαξαν την δόξαν του αυθάρτου Θεού εις ομοίωμα αυθαρτού ανθρώπου, και μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος. Πώς εξηγούνται τα παραπάνω? Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, όταν γράφετε κάποιο χωρίο από την Αγία Γραφή, να το αντιγράφετε σωστά. Και για δική μου διευκόλυνση, αν και μου είναι πολύ εύκολο να το βρω αμέσως που είναι στην Αγία Γραφή, με το γνωστό ταμείο, ξέρετε, υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο έχει λήματα κατά αλφαβητική σειρά, φερειπή ποια λέξη να πάρω, το ρήμα αλλάζω, και μάλιστα το έχει, δεν είναι ελληνικές εκδόσεις αυτές δυστυχώς, σε απαρέφατο, έτσι, λέγειν, πηγαίνειν και το καθεξής, απαρέμφατο. Έτσι, παίρνω το ρήμα αλλάζω, παίρνω τη λέξη δόξα, παίρνω τη λέξη άφθαρτος, παίρνω τη λέξη ομοίωμα, ό,τι θυμάμαι, και το βρίσκω στην Αγία Γραφή αμέσως, μέσω του ταμείου. Ταμείο λέγεται, και εμείς έχουμε και τις Παλαιάς Διαθήκες. Λοιπόν, να τα γράφετε σωστά και βάζετε και την παραπομπή δίπλα. Έτσι, με τον τρόπο αυτόν, κάτι πετυχαίνετε στη ζωή σας. Ξέρετε τι? Ό,τι δίνετε στον άλλον, το έχετε τεκμηριωμένο, οργανωμένο, όμορφο. Το χαίρεται ο άλλος. Και σε μια επιστολή να γράψετε και να βάλετε ένα χωρίο, βάλτε και την παραπομπή. Αν δεν είναι από την Αγία Γραφή, είναι κάπου αλλού, από την αρχαία γραμματεία, βάλετε ποιος το είπε αυτό. Και αν γνωρίζετε και πού είναι γραμμένο, βάλτε και το βιβλίο που είναι γραμμένο και την παράγραφο. Λοιπόν, για να εξηγήσουμε αυτά. Πώς εξηγούνται, λέει, τα παραπάνω. Αυτό το άλλαξαν τη δόξα του αυθάρτου Θεού σε ομοίωμα αυθαρτού ανθρώπου. Και μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού στο ψεύδος. Μάλιστα. Να πώς είναι το χωρίο. Εγώ το αντιγράφω σωστά. Και ήλαξαν την δόξα του αυθάρτου Θεού εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και αρπετών, ήτινες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι και εσεβάστησαν και ελάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα. Περί τίνος πρόκειται? Περί της ειδωλολατρίας. Όταν διεστράφει δυστυχώς η ανθρωπίνη διάνοια, και τα πράγματα τα έβλεπε από την ανάποδη, τότε εκείνη τη βασική θέση ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο, επίησε τον άνθρωπο, το βλέπουμε τώρα κατά την εικόνα τη δική του, το βλέπουμε τώρα από την ανάποδη, ότι ο άνθρωπος επίησε το Θεό κατά την εικόνα τη δική του. Δηλαδή, ο άνθρωπος απέδωσε στο Θεό την ανθρωπίνη εικόνα, και η ανθρωπίνη εικόνα ποια είναι? Όλα τα πάθη και οι αδυναμίες. Έτσι στο Δία, έτσι για παράδειγμα σας το λέω, αποδίδονται και τι δεν αποδίδεται. Τι αρπαγές, τι μοιχείες. Ξέρετε ότι μεταμορφώθηκε, λέει, σε τάβρο, πλησίασε την Ευρώπη, λέει ο μύθος. Η Ευρώπη, ελληνικό όνομα η Ευρώπη, που ονομάστηκε μετά ολόκληρη η Ήπειρος Ευρώπη. Και πλησίασε, λέει, την Ευρώπη, την κοπέλα αυτή. Αυτή εχάιδευε τον τάβρο, τάβρο έβγαινε μπροστά. Ανέβηκε, λέει, επάνω στη ράχη του, και αυτός πήρε δρόμο και έφυγε. Γιατί? Την άρπαξε. Έτσι ο Δίας είναι μοιχός. Είναι... Μάλιστα, αν διαβάσετε από ό,τι σώζεται, εννοείται, από τα έργα του Αγίου Ειρηναίου, που αναφέρει πολλά πολλά τέτοια από την αρχαία μυθολογία και από τις αντιλήψεις των αρχαίων, και όλα αυτά βέβαια τα λέγει για να εκθέσει την ειδωλολατρία, ότι είναι όχι μόνο ανόητος αλλά και μη χειρότερα. Αν έπρεπε λοιπόν με δύο λέξεις να πούμε τι ακριβώς είναι όλα αυτά, θα λέγαμε: ο Θεός επίησε τον άνθρωπον κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Μα αυτή είναι η σωστή θέση. Η άλλη:
ο άνθρωπος επίησε τον Θεό κατά την εικόνα αυτού, επίησε αυτόν. Μεταφέρει, θα λέγαμε, τις αδυναμίες του, το σχήμα του, τις αδυναμίες του, τα πάθη του εις τον Θεό. Αυτό λέγεται ιδωλολατρία. Και φυσικά αυτό το τελευταίο που λέγει ότι εν το ψεύδι, η διατύπωση, μετήλεξαν την αλήθεια του Θεού στο ψεύδος, η πραγματική διατύπωση είναι εν το ψεύδι, ή την μετήλεξαν την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι και σεβάστησαν και ελάτρευσαν τι κτίση παρά τον κτίσαντα. Επόμενον ήταν, διότι τι είναι οι κτίσεις, ξέρετε τι είναι οι κτίσεις? Είναι ένας καθρέπτης, ένα κάτωπτον, ένας καθρέπτης που ανακλά τι? Τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους. Είτε αίδιος δύναμης αυτού και θειώτης κλπ. Κλπ. Πού ανακλώνται? Μέσα στη δημιουργία. Όταν βλέπεις επί παραδείγματι ένα σύμπαν άπειρο, τι θα πεις? Ο Θεός είναι άπειρος. Όταν βλέπεις ένα σύμπαν σοφό, από το πιο μικρό λουλουδάκι μέχρι την κίνηση των αστέρων, εχθές φαινόταν η μεγάλη άκτος, είχε πολύ καθαρό ουρανό και μάλιστα σε άλλη θέση από εκείνη που μπορεί να έχουμε το καλοκαίρι, προς βοράν είναι, πω ήταν τόσο λαμπερά τα αστέρια της μεγάλης άρκτου. Ξέρετε ποια είναι η μεγάλη άρκτος? Ναι. Ένα ανώμαλο τραπέζι, τραπέζιον σχήμα γεωμετρικών, ανώμαλο όμως λιγάκι, και ένα τετράπλευρο, να το πω καλύτερα, με μια ουρά. Το φαντάστηκαν οι αρχαίοι Έλληνες ότι είναι άρκτος. Υπάρχει η μεγάλη και η μικρή άρκτος. Η ουρά ήταν από κάτω. Λοιπόν, προσέξτε. Καθόμουν χθες στα μεσάνυχτα και απελάμβανα τη μεγάλη άρκτο. Έτσι βλέπει κανείς τη σοφία του Θεού. Άρα λοιπόν, τη σοφία του σύμπαντος. Άρα λοιπόν, σοφός είναι ο Θεός. Την δύναμη του σύμπαντος. Τρομακτική είναι η δύναμη του σύμπαντος. Τι ενέργεια κρύπτεται? Άρα ο Θεός είναι παντοδύναμος και ούτω καθεξής. Αντί λοιπόν να βλέπω την κτήση στην οποία καθρεπτίζεται ο Θεός και να πω ποιος είναι ο Θεός, παθαίνω σύγχυση. Αυτό είναι το πρώτο σύμπτωμα που έπαθε ο άνθρωπος με την πτώση του. Το πρώτο σύμπτωμα αυτή η σύγχυση. Να μην βλέπω το Θεό μέσα στην κτήση, αλλά να βλέπω την κτήση χωρίς αναγωγή, να βλέπω την κτήση και τελικά να λέω ο Θεός είναι η κτήση. Αυτό λέγεται ιδωλολατρία. Και το λέει ο Απόστολος έτσι. Σεβάστηκαν, λέγει, την κτήση παρά τον κτήσαντα. Τη δημιουργία παρά των δημιουργών. Γιατί μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού. Ποια είναι αυτή η αλήθεια? Εν το ψεύδι. Ποια είναι αυτή η αλήθεια? Ότι ο Θεός δεν είναι η φύσης. Ο Θεός είναι ο δημιουργός της φύσης. Σας είπα, επειδή γράφει την προς Ρωμαίους επιστολή του και περιγράφει ο Απόστολος τα καμώματα του αρχαίου κόσμου σε όλο το φάσμα του, από θέματα προσανατολισμού μέχρι θέματα ήθους, και λέει φοβερά πράγματα εκεί για τον αρχαίο κόσμο, δείχνει και αυτό. Έτσι, αυτή είναι η έννοια αυτού του χωρίου που ζητείται η εξήγησή του.